Πρώτη μούρη στο Καβούρ. Ο λόγος για το ανανεωμένο Πούντο Εύω, αφού η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε πάνω στο καμάρι του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού, το αεροπλανοφόρο Καβούρ. Οι Ιταλοί, πέρα από ξεχωριστά αυτοκίνητα, ξέρουν να δημιουργούν και μοναδικές παρουσιάσεις για τα νέα τους μοντέλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του Fiat Punto Evo, που πραγματοποιήθηκε για τους δημοσιογράφους επάνω στο αεροπλανοφόρο Καβούρ. Το καμάρι του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 24 αεροπλάνα, 1200 μέλη πληρώματος, ενώ παρά το συνολικό του μήκος που φτάνει τα 244 μέτρα, καταφέρνει να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 30 κόμβους. Παράλληλα, είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο στην Ιταλία, όπως άλλωστε και το ανανεωμένο Punto Evo, που έρχεται για να συνεχίσει την παράδοση της Fiat στην κατηγορία των Super Mini. Με τη βοήθεια του Fiat Centro Style, η ανανέωση είναι εμφανής τόσο εξωτερικά με τη νέα μάσκα και τα φωτιστικά σώματα, όσο και στο εσωτερικό. Εκεί ξεχωρίζει το νέο ταμπλό, ενώ ο νέος πίνακας οργάνων εξασφαλίζει καλύτερη πληροφόρηση. Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ, αλλά συνεχίζονται και στην καρδιά του Punto Evo. Οι νέοι βενζινοκινητήρες Multi-Air που πρόσφατα συναντήσαμε στην Alfa Romeo Mito τοποθετούνται και στο Super Mini της Fiat. Η καρδιά της τεχνολογίας αυτής είναι ένα νέο ηλεκτροϊδραυλικό σύστημα ελέγχου των βαλβίδων που καταργεί την κλασική πεταλούδα γκαζιού. Έτσι, ο απλός ηλιοτετρακοσάρης αποδίδει 105 ύπους, ενώ ο ίδιος κινητήρας με την προσθήκη turbo 135. Οι επιδόσεις και η κατανάλωση του τελευταίου είναι εντυπωσιακές, αφού για επιτάχυνση μέχρι τα πρώτα 100 χιλιόμετρα χρειάζεται 8,5 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση βρίσκεται μόλις στα 5,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Από τις αρχές του έτους θα βρίσκεται και στη χώρα μας, αυτή τη φορά όχι πάνω σε αεροπλανοφόρο, αλλά στις εκθέσεις της Fiat.